Ένας δολοφόνος που έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του παλεύοντας για να απελευθερωθεί, τώρα λέει ότι θέλει να παραμείνει στη φυλακή. Ο Τόμ Φέρφαξ, ο οποίος καταδικάστηκε σε ισόβια το 1968 για τη δολοφονία της φίλης της συζύγου του, λέει ότι θέλει να ξεχαστεί. Η υπόθεση του Φέρφαξ πρόκειται να ξαναεξεταστεί στις 17 Ιουνίου, ωστόσο, μετά από 49 χρόνια φυλάκισης, ο 78χρονος κατηγορούμενος για δολοφονία, είπε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, «Έστρεψα την πλάτη μου στον έξω κόσμο. Δεν με ενδιαφέρει τώρα, έχω φτιάξει μια ζωή μέσα στη φυλακή», η Φέρφαξ, ο οποίος βρίσκεται στις φυλακές Oakwood, στο Ηνωμένο Βασίλειο, μιλώντας στους The Sunday Times, είπε ότι έχει χτίσει μια ζωή στη φυλακή και δεν θέλει να φύγει, λέγοντας πως θέλει να ξεχαστεί. Πρωτοσέλιδο εφημερίδας για την υπόθεση, φωτογραφία, Mirror, η πτέρυγα στην οποία βρίσκομαι, είναι το πλησιέστερο πράγμα που θυμίζει κατασκήνωση διακοπών και μπορείτε να βρείτε σε μια φυλακή. Δεν φαντάζομαι ότι θα μπορούσα να βρω κάτι αντίστοιχο έξω, δεν θα ήμουν ποτέ μόνος εδώ. Υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι, αναφέρει χαρακτηριστικά, όπως αναφέρει η Daily Mail, ο Fairfax περνά τον χρόνο του παίζοντας Scrabble, ενώ έχει Xbox και ένα PlayStation. Διαθέτει επίσης τα πλήρη έργα του Beethoven σε 85 CD. Έχω μια ζωή εδώ και δεν θέλω να τη χάσω, λέει ο δολοφόνος, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Roger Payne. Πάσχει από οστεοαρθρίτιδα και είχε περάσει καρκίνο και μια σειρά από μικρά εγκεφαλικά επεισόδια. Φυλακίστηκε σε ισόβια το 1968 για τη δολοφονία της 20χρονης Claire Josephs, της οποίας έκοψε το λαιμό, στο διαμέρισμα της στο Μπρούμλι του νοτιοανατολικού Λονδίνου. Στη δίκη υποστήριξε ότι δεν ήταν ένοχος, δεν υπήρχαν μάρτυρες και δεν αποδείχθηκε κανένα κίνητρο. Το θύμα της δολοφονίας, η 20χρονη Claire Josephs, φωτογραφία, Mirror, η εισαγγελία βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στα αποδεικτικά στοιχεία της Margaret Pereira, μιας εμπειρογνώμονα ιατροδικαστή της Scotland Yard. Ο Fairfax ήταν ένας από τους πρώτους δολοφόνους που καταδικάστηκαν αποκλειστικά εξαιτίας των εγκληματολογικών στοιχείων. Περισσότερες από 60 ίνες που ταιριάζουν με το φόρεμα της Κλέρ βρέθηκαν στα ρούχα του και ένας λεκές αίματος που ταιριάζει με τον σπάνιο τύπο της βρέθηκε στο αυτοκίνητό του. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες και επιμένει ότι του την έστησαν οι αστυνομικοί. Παρά το γεγονός ότι επιλέχθηκε για απελευθέρωση το 1983, ο Fairfax αρνήθηκε να παραδεχθεί το έγκλημα και κρατήθηκε στη φυλακή. Το 1991 προτάθηκε και πάλι να απελευθερωθεί, αλλά το Υπουργείο Εσωτερικών ανέτρεψε την απόφαση.